Αγαπητοί συνάδελφοι, συναγωνιστές και σύντροφοι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή το κάλεσμα να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, κάλεσμα μάλλον του κόμματος, για συμπόρευση και κοινή δράση για την πάλη μας και τον αγώνα μας, για ένα εσύ στον αντίποδα του εσύ του παλιού, αυτού που εφαρμόστηκε επί 40 και πλέον χρόνια, και βέβαια στον αντίποδα και αυτού του νέου ΕΣΥ που ευαγγελίζεται αυτή τη στιγμή η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι έχουμε ζήσει, και εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια, την πορεία αυτού του ΕΣΥ, ενός ΕΣΥ που ουδέποτε ανταποκρίθηκε σε αυτό που ήδη ευαγγελίζονταν οι δημιουργοί του δηλαδή, ένα ΕΣΥ το οποίο ποτέ δεν ήταν εθνικό, ποτέ δεν ήταν σύστημα, γιατί δεν ήταν ποτέ οργανωμένη δομή που παρήχε καθολική και δωρεάν υγεία. Έτσι φτάνουμε στο σήμερα, όπου όλες σχεδόν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και τώρα η Νέα Δημοκρατία, έρχεται να ανακαλύψει τις χρόνιες παθογένειες ενός συστήματος και μέσα στην πανδημία βρίσκει την ευκαιρία να καταθέσει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο για το νέο ΕΣΥ, που μεταξύ άλλων προβλέπει τον εξορθολογισμό των δομών με χάραξη νέου υγειονομικού χάρτη, άρα και έχει εφαρμοστεί ποτέ αυτός ο υγειονομικός χάρτης, που θα περιλαμβάνει επιπλέον συρρήκνωση ή και κατάργηση νοσοκομείων και κέντρων υγείας, περαιτέρω συγχωνεύσεις κλινικών και εργαστηριακών τμήματων στα νοσοκομεία, με κριτήριο βέβαια όχι την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, αλλά το πόσο κοστίζουν στο κρατικό υπολογισμό και βέβαια αν είναι επικερδείς, αν φέρνουν έσοδα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρουν. Φυσικά δεν πρωτοτυπεί αυτό το σχέδιο, γιατί διαιωνίζει, ακολουθεί και εφαρμόζει στρατηγική και τακτική αναδιαρθρώσεων, οι οποίες υπαγορεύονται, και το ξέρουμε πολύ καλά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και που έχουν εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και από άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουμε αρκετά παραδείγματα γι' αυτό. Αλλαγές και επανασχεδιασμούς τα τελευταία χρόνια από διάφορες κυβερνήσεις και υπουργούς, όπου έκλεισαν δομές, νοσοκομεία, κλινικές, χρόνιων παθήσεων, ψυχικής υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, προχώρησαν σε ιδιωτικοποιήσεις μέσα από διαφορετικές μορφές. Σαν εργαστηριακός γιατρός μπορώ να σας αναφέρω στα εργαστηριακά τμήματα, παραχωρήθηκε τεχνολογικός εξοπλισμός είτε με τη μορφή του χρυσιδάνιου, που σημαίνει δέσμευση με τη συγκεκριμένη εταιρεία, ακόμα προκυρήσονται διαγωνισμοί προμήθειας υλικών και αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, μια επιπλέον δέσμευση με τις συγκεκριμένες εταιρείες. Αναζητούνται δωρεές και χορηγίες είτε από μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες είτε από επίδοξους ή ήδη υπάρχοντες εφοπλιστές. Γνωρίζουμε ότι πολλούς τομείς παροχής υπηρεσιών τις αναλαμβάνουν εργολάβοι και αυτά όχι απλώς για να καλύψουν τις μεγάλες ανεπάρκειες και ελλείψεις του ΕΣΥ, αλλά κυρίως για να δρομολογήσουν αιτιολογημένα την εφαρμογή μιας κατεύθυνσης με διεύρυνση περαιτέρω των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και παραχώρηση όλο ένα και μεγαλύτερου πακέτου υπηρεσιών στους ιδιώτες με τα λεγόμενα ΣΔΙΤ. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό, αφού εξουθένωσαν πραγματικά τους υγειονομικούς με ανατροπή του χρόνου εργασίας, του σταθερού χρόνου εργασίας, με εξαντλητικά ωράρια, με υπερβολικές σε αριθμό αλλά και σε διάρκεια εφημερίες, με κάθε είδους ελαστικές σχέσεις εργασίας, ήταν να κεράσουν κάτι, να δώσουν ένα δωράκι με τα επιπληρωμής από γευματινά ιατρία. Και ενέταξαν εκεί όχι μόνο το ιατρικό προσωπικό, αλλά τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς, ακόμα και άλλους επιστήμονες. Έτσι ανοίξανε το δρόμο για ιδιωτικό έργο των εργαζομένων μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Η παρούσα φάση και λόγω της πανδημίας, με τις διάφορες παραχωρήσεις και σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εγκατάλειψη, υποχρηματοδότηση αλλά και υποστελέχωση, που ξέρουμε ότι οδηγεί κατευθυνόμενα σε υποβάθμιση του ΕΣΥ, αποτελούν πραγματικά τη βάση για την προώθηση των τελικών και σημαντικών διευθετήσεων για το νέο ΕΣΥ.
Αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά είναι τι σημαίνει το νέο ΕΣΥ. Θα σημάνει πολύ λιγότερες στις ήδη σπάνιες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, υποθήκανε και από τους προλαλήσαντες, μετακινήσεις υγειονομικών από τη μία μονάδα στην άλλη και το γνωρίζουμε ήδη από τώρα, ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη στελέχωση των δομών, συγχωνεύσεις τμήματων και λόγω του κόστου των εξετάσεων, τα οποία και λόγω του κόστου αυτό θα θεωρηθούν ως μη βιώσιμα. Θα μετατραπεί δηλαδή η λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις και η αξιολόγησή τους βέβαια δεν θα γίνεται με βάση το τι προσφέρουν και πόσο καλά το προσφέρουν, αλλά με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ονομάζουν δηλαδή αυτοτέλεια αυτό που στην ουσία είναι υποτέλεια του ΕΣΥ και υποτέλεια που στο κεφάλαιο και στους επιχειρηματικούς ομίλους. Το νέο ΕΣΥ θα είναι βαθύτατα τοξικό, γιατί θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το χάσμα που υπάρχει από τη μία πλευρά στις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με την ανακάλυψη νέων διαγνωστικών προσεγγίσεων, καινοτόμων φαρμάκων, νέων θεραπείων, αλλά και απ' την άλλη την υποβάθμιση που θα υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας μέσα στον 21ο αιώνα, όπου θα αφαιρέσει ουσιαστικά τη δυνατότητα του λαού να απολαμβάνει σύγχρονες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Όσοι δουλεύουμε ακόμα στο δημόσιο σύστημα υγείας, συχνά βιώνουμε μια απαξιωτική συμπεριφορά, κυρίως από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, όπου πολλές φορές μας κουνούν και το δάχτυλο, απειλώντας μας ότι θα μας καθαιρέσουν αν δεν συμμορφωθούμε με αυτά που λένε οι ίδιοι. Να μιλήσουμε λίγο για τις συνθήκες δουλειάς, τους χώρους, σε αυτές τις εγκαταλειμμένες υποδομές που πραγματικά μειώνουν το επιστημονικό κύρος των υγειονομικών, υποβαθμίζουν την αξιοπιστία και το ρόλο των εργαζομένων, αλλά πραγματικά φύγουν την αξιοπρέπεια των ασθενών μας. Κάτι που θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ιδιαίτερα είναι ότι η έλλειψη εμπειρίας και εξειδικευμένου προσωπικού συχνά θέτουν και διακυβεύουν την ίδια την ποιότητα παροχής υγείας και πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο και τη ζωή των ασθενών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, τα συσσωρευμένα και χρόνια προβλήματα στην οργάνωση και λειτουργία αυτού του ΕΣΥ έχουν οδηγήσει στην αποδόμηση ακόμα και αυτής της βασικής έννοιας της δημόσιας υγείας, που εμπεριέχει τις διάφορες βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, και που αφορά όμως την πρόληψη για τον υγιή πληθυσμό, πρόγνωση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση όσο αυτό περιλαμβάνεται στο τετράπτυχο που έχουμε μάθει από τα φοιτητικά μας χρόνια της Ιπποκράτειας θεώρησης της ιατρικής. Η πανδημία που ζούμε και που από ό,τι φαίνεται δυστυχώς θα την δούμε στην εξέλιξή της και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιούργησε πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις και ανέδειξε με τον πιο γλαφυρό τρόπο, αφενός με την ανεπάρκεια του συστήματος, αφετέρου όμως ανέδειξε και μία δυναμική του δημόσιου ρόλου του συστήματος υγείας και απέδειξε με τον πιο τρανό τρόπο την αναγκαιότητα ενός πραγματικά δημόσιου, καθολικού και δωρεάν συστήματος υγείας, μακριά από τη λογική του κέρδους, του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς, που θα έχει διαχρονική αξία, δεν θα περιορίζεται μόνο στο να αντιμετωπίσει την πανδημία, θα προέρχεται μέσα από ένα κεντρικά σχεδιασμό με βάση τις πραγματικές ανάγκες, θα είναι ανθρωποκεντρικό και θα αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία, δίνοντας έμφαση κυρίως στο συντονισμό και στην ολοκληρωμένη διαδικασία παροχής υγείας, που δεν σημαίνει μόνο μη νόσος. Πιο συγκεκριμένα και άμεσα που μπορούμε να δούμε, θα πρέπει να μας απασχολήσουν και ζητήματα που αφορούν την κοστολόγηση και με τη δυνατότητα συνταγογράφησης νέων εργασιδιακών εξετάσεων. Και αυτά είναι μια σειρά από μοριακές, από ορολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις που μέχρι σήμερα εξ ολοκλήρου επιβαρύνουν τον ασθενή. Αφορούν στην ασφαλιστική ένταξη και κάλυψη νέας τεχνολογίας παρεμβάσεων, όπως είναι η υποβοηθούμενη, η εξωσωματική γονιμοποίηση, ο προγενετικός έλεγχος, η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση γενετικών
διαταραχών, αυτά που λέμε μεταβολικά ή γενετικά προκαλούμενα νοσήματα, καθώς και ένα πολύ έτσι πρόσφατο και επίκαιρο θέμα, τα βασικά θέματα οργάνωσης και συντονισμού των μεταμοσχεύσεων. Είτε αυτές οι μεταμοσχεύσεις αφορούν συμπαγή όργανα, είτε αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, μεταμοσχεύσεις μυελού ή ομφαλοπλακοντιακού αίματος. Ένα αντικείμενο που πέρα από τις ιατρικές έχει και κοινωνικές προεκτάσεις και που θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω τη σημαντικότητα ενός σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης, σε αριθμό και σε αναλογία όλων των κλάδων των ειδικοτήτων των υγειονομικών, ώστε να διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η επαρκής και αδιάλειπτη στελέχωση του συστήματος υγείας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου αυτή η συνέχιση της γνώσης και της εμπειρίας κάπου διακόπτεται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη τρύπα ανάμεσα στους παλαιότερους, όπως εγώ, και στους νεότερους, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν έρθει ακόμα και τους περιμένουμε. Το δημόσιο σύστημα υγείας θα πρέπει να αποτελέσει ένα μοντέλο για την αξιοποίηση της πανεπιστημιακής προκαταθήκης που έχουμε από τη γνώση, με το βλέμμα βέβαια στραμμένο στην κοινωνία και όχι στην ελεύθερη αγορά. Θα μπορούσαμε να δούμε ένα ενιαίο συνεχιζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία της δημόσιας υγείας με τα πανεπιστήμια, όπου η κεκτημένη γνώση θα αξιοποιείται σε μέγιστο βαθμό και η όποια έρευνα γίνεται, και αυτό είναι η νέα γνώση, θα αναπτύσσεται έτσι ώστε να καλύπτει τις πάγιες ανάγκες, αλλά και να υποστηρίζει τις προοπτικές εξέλιξεις αυτής της ίδιας της κοινωνίας. Έτσι, επεκτείνοντας ή παραφράζοντας αυτό που έχουμε σαν μήνυμα, σαν σύνθημα, το πρώτο στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα, το γνωρίζουμε από τα μαθητικά μας και τα φοιτητικά μας χρόνια, σε πρώτη στον αγώνα, αλλά πρωτοπόροι στα επιστημονικά δρόμενα, και με το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε ότι η γνώση και η έρευνα είναι δύναμη, λοιπόν, αυτή τη δύναμη τη χρειαζόμαστε σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, για να παλέψουμε για ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας προσαρτησμένο στις ανάγκες του λαού και μόνο. Ευχαριστώ πολύ.